Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Έξαλλος θα γίνει ο Δημοσθένης με την οικογένειά του. Η Ασπασία και η Ειρήνη συνεχίζουν να πενθούν και να μυρολογούν καθημερινά τον Κίμωνα. Η Ειρήνη, αν και προσπάθησε να φορέσει λίγο χρώμα, θα επιστρέψει στο μαύρο και θα αγκαλιάσει τη μητέρα της σε αυτό που βιώνει. Ο Δημοσθένης όμως δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση. Κάθε φορά που γυρίζει στο σπίτι αντικρίζει ένα φρικτό θέαμα. Δύο γυναίκες ντυμένες στα μαύρα, σκιές των εαυτών τους. Μια μέρα ο Καπερνάρος θα εξοργιστεί και θα μιλήσει πολύ άσχημα. Η περίοδος χάριτος τελείωσε, Ασπασία. Κοίτα να συνέλθεις, θα της πει γεμάτος οργή. Η Ασπασία φυσικά θα θυμώσει με όσα ακούει. Πώς γίνεται μια μάνα να ξεχάσει τον γιο της, από τη μια στιγμή στην άλλη, ο πόνος αυτός δεν θα την αφήσει ποτέ. Ο Δημοσθένης θα ζητήσει από την οικογένειά του να επανέλθει σε μια κανονικότητα, εξοργίζοντας την Ασπασία αλλά και τους τηλεθεατές. Μήπως ήρθε η ώρα αυτό το ζευγάρι να πάρει διαζύγιο, όλα κρέμονται από μια κλωστή. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!